Γεια, ευτύχησε εδώ, ελπίζω να είστε πάρα πολύ καλά. Σε αυτό το βίντεο θα δούμε πώς βάζουμε δημητριακά στο μπολ. Και σοβαρό το βίντεο, έτσι, εδώ θα έχουμε ένα debate. Θα δείξουμε τους δύο διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους μπορείς να βάλεις δημητριακά στο μπολ και να τα φας το πρωί, ας πούμε. Και θέλω εσείς να γράψετε σχόλια από κάτω ποιος θεωρείτε ότι είναι ο καλύτερος. Σας πω και τη δικιά μου γνώμη. Αλλά πάμε πρώτα να δούμε τους δύο τρόπους. Πάνω στο κουτί δεν γράφει, δεν έχει οδηγίες χρήσης. Είναι περίεργο, αυτό δεν έχει οδηγίες χρήσης, ας πούμε, βάλτε σε ένα μπολ. Γι' αυτό χρειάζεται να κάνουμε βίντεο σαν αυτό, έτσι, για να σας δείχνουμε πώς βάζουμε δημητριακά στο μπολ. Φυσικά δεν αναφέρουμε ότι διαλέγετε τα αγαπημένα σας δημητριακά. Έχετε γάλα, αν είναι εποχή νηστείας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε γάλα μυγδάλου, γάλα καρύδας, γάλα, τι άλλο, γάλα σόγιας ή οτιδήποτε θέλετε. Ή φυσικά κανονικό γάλα γελάδας, κατσίκας ή οτιδήποτε άλλο, καμήλας. Αυτά είναι και νηστίσιμα. Αλλά τέλος πάντων, πάμε να δούμε πώς βάζουμε δημητριακά στο μπολ. Εδώ έχουμε την πρώτη εκδοχή. Πρώτα βάζουμε τα δημητριακά. Δραπέτευση. Το τιγκάρεις με δημητριακά. Και παίρνεις το γάλα και βάζεις γάλα. Γύρω γύρω. Και όταν αρχίζουν να σηκώνονται σημαίνει ότι έχει από κάτω ολόκληρο στρώμα με γάλα και σηκώνονται όλα μαζί. Πάρα πολύ ωραία, αυτός είναι ένας τρόπος και αρχίζεις και τα τρως. Τέλεια, μπορείς να τα ανακατέψεις κιόλας. Παίρνεις έτσι. Πάρα πολύ ωραία. Υπάρχει ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα εδώ πέρα. Μέχρι να αρχίσει να τρως, 2-3 κουταλιές, επειδή είναι πολλά τα δημητριακά εδώ πέρα, τα τελευταία που θα φας είναι 9-9. Αν σ' αρέσουν τα 9-9 δημητριακά, μπορείς να τα φας έτσι. Αλλά αν σ' αρέσουν έτσι τραγανά, που είναι ξέρεις, οι πρώτες μπουκές, πρέπει να κάνεις το εξής. Πρώτα βάζεις όλο το γάλα που σκοπεύεις να πιεις. Και μετά βάζεις δημητριακά, αλλά βάζεις μία στρώση. Βάζεις μόνο μία στρώση. Έτσι ώστε να φας τόσα όσα χρειάζεται πριν γίνουνε νιανιά. Και μόλις φας τη μία στρώση βάζεις κι άλλα. Μία στρώση. 5 κουταλιές. Τέλος πάντων, θα τρώσει πέρα. Και μόλις τελειώσει η στρώση, αλλά έχει μείνει γάλα, βάζεις κι άλλο. Και μετά κι άλλο μέχρι να τελειώσει το γάλα. Πάρα πολύ απλό. Και με αυτόν τον τρόπο κάθε κουταλιά είναι τραγανή και ωραία. Εκτός φυσικά σε αρέσουν τα νιανιά. Και αυτά εδώ έχουν ήδη γίνει πολύ νιανιά. Δεν πειράζει. Και έτσι τρώγονται. Ωραία είναι. Αυτό λοιπόν, γράψτε από κάτω σχόλιο. Ποιος πιστεύετε ότι είναι ο καλύτερος τρόπος. Ποιος από τους δύο. Πρώτα δημητριακά ή πρώτα γάλα μέσα στο μπολ. Γεια! Να είστε καλά, φίλια πολλά. Τα λέμε σύντομα. Πέρα τέλεια. Καλημέρα. Σ' άρεσε, ωραία, αφού άρεσε το μωρό μου. Hey, αν θέλετε να τα πούμε, θα με βρείτε στο YouTube, το Facebook, το Twitter και το bletchas.gr.